Για πάμε και από το πρωινό του Αλφα να δούμε αντιδράσεις και εκεί για τον συνάδελφό του στην ΕΡΤ, ο οποίος τον εγνωρίζανε στον Αλφα. Να δούμε και αντιδράσεις και από την ΕΡΤ, να δούμε γιατί λένε και συναδέλφοι του που τον γνωρίζανε στην ΕΡΤ. Έτσι ήτανε. Καλό παιδάκι. Για να ξεκινήσουμε. Και θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση που μας έχει απασχολήσει από χθες, γιατί μιλάμε για άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Πολύ γνωστός δημοσιογράφος κατηγορείται τη ΣΕΡΤ ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του, η οποία είναι επίσης δημοσιογράφος. Καλά, γνωστός, ούτε η μάνα του δεν τον ήξερε. Τώρα που έκανε αυτό που έκανε, τον μάθαμε όλοι. Έτσι και εσείς δεν λέτε το όνομά του ακόμα, δεν μπορείτε να το πείτε. Όσοι θέλετε να δείτε ποιος είναι, πηγαίνετε στο πρώτο βίντεο που έχω κάνει με την Ράνια Τζίμα, να το δείτε στο Μέγκα. Στην ΕΡΤ. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πάμε μέχρι τα δικαστήρια, εκεί βρίσκεται η Ελισάβετ Οικονόμου. Ο συγκεκριμένος κρατείται, να πούμε, και θα μας πείτε, θα μας πει όλο το ρεπορτάζ η Ελισάβετ. Νομίζω ότι σε λίγο θα φτάσει στον εισαγγελέα, Ελισάβετ μου. Καλά τα λέω. Καλημέρα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι όπως τα λες, Κατερίνα μου, έχει ήδη φύγει από το αστυνομικό τμήμα της Ομονίας ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος κατηγορείται για ξυλοδαρμό της συντρόφου του. Αυτή τη στιγμή έφυγε και από τα εργαστήρια του εγκληματολογικού, όπου πέρασε για δακτυλοσκόπηση και την τυπική διαδικασία της φωτογραφίας. Και τώρα αναμένεται να έρθει στην Ευελπίδων για να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει εάν η πράξη του είναι κακουργηματική και τότε θα περάσει από ανακρίσει. Ή αν είναι πλημέλημα, τότε θα φεθεί ελεύθερος. Να πούμε ότι... Αυτό που σας έχω πει και στα προηγούμενα βίντεο, έτσι, αν δεν τον σκοτώνεις, άμα δεν τη σκοτώνεις την άλλον ή δεν της προκαλείς μόνιμη βλάβη, δεν την αφήνεις ανάπηρη, είναι κακούργημα. Αν είναι εντάξει η κυρία, είναι πλημέλημα. Έτσι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, θέλω για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Ελισάβετ μου, να μας βοηθήσει λίγο η Χρύσλα στο χρονικό. Έλα, Χρύσλα μου. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί. Πριν από λίγα 24 ώρα, την Κυριακή συγκεκριμένα, ξημερώματα Δευτέρας, φέρεται η συγκεκριμένη γυναίκα, η συνάδελφός μας από την ΕΡΤ, να καταγγέλει στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας ότι έχει δεχθεί κακοποίηση, ότι είναι θύμα κακοποίησης από το σύντροφό της. Βλέπετε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για ευνότητα τους λόγους έχουμε βάλει μπλε στο πρόσωπό της. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε θολώσει το πρόσωπό της. Είναι μια πάρα πολύ γνωστή συνάδελφος, η οποία είναι συμβασιούχος και εκείνη της ΕΡΤ, όπως και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος που την ξυλοκόπησε ο σύντροφός της. Η γυναίκα λοιπόν οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας για να καταγγείλει τον ξυλοδαρμό της από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν βρίσκονται σε σχέση τον τελευταίο καιρό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι σε διάσταση με τη σύζυγό του και μάλιστα έχει και δύο παιδιά. Η διάσταση είναι πραγματικά σοβαρή και οριστική και επίσημη, άρα δεν τίθεται κάποιο άλλο θέμα να συζητήσουμε για τη σύντροφό του που κακοποίησε. Φέρεται λοιπόν να την ξυλοκόπησε άγρια τα ξημερώματα της Δευτέρας. Κάταγμα στο πρόσωπο. Γιατί εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν. Όταν λοιπόν η συγκεκριμένη γυναίκα, η δημοσιογράφος, του είπε ότι θέλει να βάλει τέλος στη σχέση τους, εκείνος έκρινε σωστό να της κατεβάσει το κεφάλι ολόκληρο. Γιατί αυτό το κορίτσι πήγε ακόμα και στο νοσοκομείο και στον ιατροδικαστή και αυτό που είδαν όλοι, γιατί πήγε στο ΚΑΤ για την πρώτη της εξέταση, ήταν ένα πλάσμα χτυπημένο βαριά, να τρέμει σαν το ψάρι, να τσιρίζει και σε ισχυρό σοκ. Αυτό είναι που περιγράφουν όλοι όσοι τη συνάντησαν από κοντά στο ΚΑΤ που πήγε για να διαπιστωθεί και να πάρει μια πρώτη εξέταση ώστε να πάει να καταγγείλει τον ξυλοδαρμό της. Αυτά λοιπόν είναι όσα έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας και τις επόμενες ώρες. Δόθηκε λοιπόν σήμα για να βρεθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο δημοσιογράφος της ΣΕΡΤ, όπου τελικά μετά από ένα κυνηγητό εντός εισαγωγικών τον εντόπισαν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και τον συνέλαβαν. Από εκεί και μετά λοιπόν η ιστορία παίρνει τη νομική της διαδικασία, την πορεία της. Λοιπόν, θέλω αυτή τη στιγμή, Ελισάβετ μου, να δούμε μαζί το τι μετέφερε και η πρώην σύζυγος του δράστη. Διότι η ίδια λέει ότι επίσης είχε πέσει θύμα κακοποίησης μέσα στο γάμο τους. Πάμε να το δούμε, παρακαλώ. Επιβεβαιώνω τα όσα κατέθεσε η κοπέλα. Στο παρελθόν είχε συμβεί και σε μένα μια βίαιη συμπεριφορά. Σοκαριστικό, ρε παιδί μου, να το ακούς από δύο γυναίκες για το ίδιο πρόσωπο και μάλιστα
η δεύτερη γυναίκα να φτάνει στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πρόσωπο. Να πούμε ότι και η υπόθεση Λύτρα, πάλι και η πρώτη σύζυγος, στην αρχή είχε πει ότι. Για απειλή, βέβαια, τελικά. Εντάξει, πάντω κάτι το οποίο ακόμα ερευνάται. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε ότι κρίθηκε σκόπιμο από τις αρχές να καλέσουν εχθές την ενδιαστάση σύζυγο του δημοσιογράφου, γιατί είχαν υπόνοιες και ήθελαν να διαπιστώσουν όντως ότι αυτός ο άνθρωπος σε γενικές γραμμές έχει δείξει μία βίαιη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν ότι εχθές το απόγευμα την κάλεσαν και η γυναίκα οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και έδωσε την κατάθεση. Λοιπόν, ακούστε την τραγική ηρωνία και το εντυπωσιακό σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι μία μέρα πριν την αποκάλυψη του συγκεκριμένου συμβάντος, δηλαδή πριν ξυλοκοπήσει τη δημοσιογράφο, ο ίδιος είχε παρουσιάσει ρεπορτάζ, το βλέπετε τώρα, για την ενδοοικογενειακή βία. Με τα νούμερα που δεν μπορούμε να πιστέψουμε, έτσι. Και το παρουσίαζε ο ίδιος, που λίγες ώρες μετά ξυλοκόπησε τη σύντροφό. Μάστιγα η ενδοοικογενειακή βία, το βλέπετε, είναι συγκεκριμένο. 61 γυναίκες εδώ μέσα, 195, δηλαδή βλέπουμε. 550 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βία, 350 συνελήφθηκαν. Η απίστευτη ηρωνία είναι ότι είχε ήδη συμβεί αυτό το πράγμα, η συμπεριφορά του, και λίγες ώρες μετά από αυτό το ρεπορτάζ που παρουσίασε, ήταν ο κακοποιητής της συντρόφου του. Αυτό είναι που παρακολουθούμε και, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά κυριολεκτικά είναι σοκαρισμένοι άπαντες. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στο ρεπορτάζ, πριν συνδεθώ και με τον κύριο Μπαλάσκα που είναι μαζί μας, θέλω να δούμε την ανακοίνωση που αμέσως εξέδωσε η ΕΡΤ, Χρυσλά μου. Λίγα λεπτά λοιπόν μετά την είδηση και μετά τη δημοσιοποίηση ότι έχει γίνει η καταγγελία, η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι πάβει τη συνεργασία και ουσιαστικά διαχωρίζει και τη θέση της από τον κακοποιητή. Πάμε να δούμε την ανακοίνωση, ναι. Η ΕΡΤ αμέσως μόλις ενημερώθηκε για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συμβασιούχου εργαζομένου της ΕΡΤ εις βάρος της συντρόφου του, επίσης συμβασιούχου εργαζομένη στην εταιρεία, έθεσε σε παύση τη σύμβασή του φερόμενου ως δράστη έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση και αποφανθεί δικαιοσύνη. Και μπράβο τους, και έτσι θα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, να σας το πω και πολύ απλά, και εμείς εδώ που ηγούμαστε μιας εκπομπής, και εγώ. Και είμαι σίγουρη ότι και η διοίκηση. Και το ίδιο θα κάνανε. Άμεσα αντανακλαστικά για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, τώρα, Ελισάβετ μου. Πριν από λίγο εκεί στα δικαστήρια, ήρθε και η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, η κυρία Μαρία Αντωνιάδου. Θέλω να δούμε τι είπε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τέτοιου είδους φαινόμενα είναι καταδικαστέα, από όπου και από όποιον και αν προέρχονται. Η ΕΣΥΕΑ, το Διοικητικό της Συμβούλιο και το Μορφωτικό της Ίδρυμα, πρώτο δημιούργησε ειδική καμπάνια πριν από 3 χρόνια με κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τη σιωπή» προκειμένου τα θύματα να καταγγέλουν τα όσα συμβαίνουν. Βρισκόμαστε στο πλευρό της συναδέλφου, θα τη στηρίξουμε. Όσο για τον συνάδελφο, υπάρχουν πειθαρχικά όργανα τα οποία λειτουργούν κάθε στιγμή στην ΕΣΥΑ. Ήρθατε σε επαφή με το θύμα? Δεν έχω άμεσα επικοινωνία με το θύμα. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η προστασία του θύματος, είναι η προστασία της συναδέλφου και κυρίως ψυχολογικής της κατάστασης. Από ό,τι βλέπετε, και την διαστάση σύζυγό του και τη σύντροφό του. Καλό φιντάνι, καλό παιδί. Φαντάζομαι θα διορθωθεί. Πάμε να δούμε τι γνωρίζουμε και μέσα από την ΕΡΤ. Εντάξει, ας αφήσουμε στην άκρη τις καμπάνιες προτριετίας και ας μείνουμε στο γεγονός ότι σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του, ο συγκεκριμένος άνθρωπος το είχε ξανακάνει. Αλλά δεν είχαμε μάθει, δεν είχαμε ακούσει. Αν δεν είχε γίνει καταγγελία, τώρα να είμαστε ακριβείς, αν δεν είχε γίνει καταγγελία, ούτε η ΕΣΥΑ θα μπορούσε να παρέμβει. Ενώ στο προηγούμενο περιστατικό. Πάμε τώρα στον αδελφό του, ο οποίος λέει ότι κανένας δεν περίμενε αυτή τη συμπεριφορά, Χρύσλα μου. Μας μίλησε λοιπόν αποκλειστικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος που γνωρίζει τον κακοποιητή, τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, και δείχνει αυτά από όσα μας λέει αποκλειστικά ότι όλοι είναι σε σοκ γιατί δεν τον είχαν για τέτοιον άνθρωπο. Πάμε το δούμε. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Σήμερα έμαθα τι συνέβη. Γνωρίζω και τους δύο. Η κοπέλα έχω μάθει πως είναι σε σοκ και πολύ χτυπημένη. Έχω λυπηθεί αφάνταστα. Δεν είχε δώσει δικαίωμα κανένας από τους δύο. Είχα ακούσει πως είχαν σχέση. Ξέρω πως ο δημοσιογράφος που κατηγορείται είναι σε διάσταση με τη σύζυγό του. Από την άλλη, πολλές φορές, με συγχωρείτε, δεν γνωρίζετε, γίνεται μες το ίδιο στο σπίτι. Πώς λέει ο λαός, πώς λέει η παροιμία, τα σιγανά τα πουτανάκια, να φοβάσαι. Εγώ μίλησα με γνωστό μου από την ΕΡΤ πριν από λίγο. Μου περιέγραψε ένα κλειστό απόμακρο άνθρωπο. Αυτή ήταν η περιγραφή του για το πώς ο κακοποιητής κινούνταν μες στην ΕΡΤ. Άρα, όχι, δεν ήταν κοινωνικό, ας πούμε, ή
ξέρεις, που να μανουριάζει, να το πούμε και έτσι, εύκολα. Καθόλου. Κλειστός, απόμακρος, στη δουλειά του και τίποτα άλλο. Αυτόν τον τύπο μου περίπου. Καλά, σίγουρα δεν μανουριάζει με άντρες, αλλά με γυναίκες, άνετος και ωραίος, έτσι. Δεν μπορώ να πω. Μία γυναίκα συνάδελφος τώρα μας αποκαλύπτει κάτι άλλο, Χρυσλά μου. Λοιπόν, μας αποκαλύπτει αποκλειστικά ότι υπήρξε ένα φλερτ, όχι από εκείνη, αλλά από εκείνον. Και player. Το σημείο που έφτασε με το φλερτ του ήταν τόσο ενοχλητικό που αναγκάστηκε να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί η γυναίκα αυτή έχει σύντροφο. Για να το δούμε. Τον γνωρίζω τον δημοσιογράφο που έχει συλληφθεί. Και η αλήθεια είναι πως δεν είχα την καλύτερη εντύπωση. Έτυχε κάποια στιγμή να δουλέψουμε μαζί. Είχα σβήσει το τηλέφωνό του από το κινητό μου, γιατί ήξερε πως ήμουνα σε σχέση και με φλέρταρε επίμονα. Μάλιστα. Άλλο ένα τραγικό κομμάτι που συμβαίνει πολλές φορές και κρύβει κακοποιητική συμπεριφορά. Συναισθηματική βία, λέγεται. Μπράβο. Ακριβώς. Διότι έτσι, όταν γνωρίζει κάποιος ότι έχει σύντροφο και σε πιέζει για να κάνετε σχέση. Ουσιαστικά σε κακοποιεί. Σου διαλύει την ψυχολογία. Δείχνει και χειρισμό. Σε ρημάζει. Και χειρισμό. Είναι λοιπόν, αυτό σημείο. Αυτά και από τον Α. Δημοσιογράφοι, ποινικολόγοι, να δούμε τι άλλο θα προκύψει. Γίνεται ένας χαμός δυστυχώς. Να δούμε και τι καταγγελίες θα δώσει ο εισαγγελέας. Έτσι. Ό,τι νεότερο έχουμε στη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα μας το σχολιάσουμε πάντα πρώτοι.